Χαίρετε φίλες και φίλοι. Καλησπέρα. Είμαι ο Στέφανος Βασιλιάδης. Και είμαι ο Φώτης από τη στοιχηματική εκπομπή. Εμένα με ξέρετε, είμαι η φίρμα. Τον κύριο πρώτη φορά τον βλέπετε. Σήμερα έχουμε ένα special επεισόδιο της στοιχηματικής εκπομπής σας, όχι δύο. Βέβαια, μην αναρωτιέστε πού είναι ο Στάθης. Μ' άφησε να πάρω εγώ τη θέση του για αυτή την εκπομπή. Νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα, έτσι δεν είναι, Φώτη? Κανένα. Άλλωστε, εκεί που είναι ο Στάθης μας, άστονα. Κάπου πρέπει να τον πήρα τηλέφωνο τη προάλλη. Ναι, ναι, ναι. Κάπου πρέπει να είναι σε κάποιες παραλίες εκεί. Σε κάποιες παραλίες εκεί πέρα. Έτσι, έτσι. Αλλά μόνο για την πάρτι του το κανονίζει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα τα πούμε όταν γυρίσει. Στα δικά μας τώρα. Έχουμε να μιλήσουμε σήμερα με τον Φώτη για ένα αρκετά σοβαρό θέμα και απασχολεί πάρα πολλούς φίλους. Το είχαμε υποσχεθεί άλλωστε. Το έχετε υποσχεθεί, ναι. Για, για τα στημένα παιχνίδια. Για τα στημένα παιχνίδια. Που υποτίθεται ότι υπάρχουν στημένα παιχνίδια και τα γνωρίζουν πολλοί και μέσα στο Facebook. Πλέον έχει φτάσει λίγο στο απροχώρητο η κατάσταση. Για να δώσουμε, να ξεκινήσουμε, να καταλάβουν και όσοι μας βλέπουν. Όταν λέμε στημένα παιχνίδια, γνωρίζετε όλοι, έχετε ακούσει κι εσείς και στο εξωτερικό και εδώ στην Ελλάδα, ζωή να έχουμε φυσικά και έχουμε πάρα πολλά κρούσματα, για τα ποδοσφαιρικά κυρίως μάτς. Κατά 99%. Δεν λέμε όμως για αυτό, αλλά λέμε για αυτούς που πουλάνε στημένα παιχνίδια. Και, ακριβώς. Δηλαδή έρχεται κάποιος μέσω Facebook ή μέσω email και σας λέει ότι κοίταξε μεγάλε, έχω ένα παιχνίδι το οποίο είναι στάνταρ στημένο, πάρ' το, παίξ' το. Κοίταξε Στέφανε, τα κόλπα είναι πάρα πολλά πλέον. Δηλαδή έχει επεκταθεί αρκετά το θέμα, το έχουν μελετήσει πολύ καλά και σε χώρες όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, δηλαδή σε κρίση, που ο καθένας προσπαθεί να πιαστεί από πουδήποτε, να έχει μία ελπίδα. Mm-hmm. Α, λες με 50 ευρώ να πάρω 10 χιλιάρικα, έτσι. Αυτοί εκεί χτυπάνε. Υπάρχουν φυσικά και αρκετοί Έλληνες μέσα σε αυτούς και θα μπω κατευθείαν στην ανάλυση. Όλο το παιχνίδι... Πρωτού ξεκινήσεις, θα ήθελα να μου πεις καταρχήν, εσύ γνωρίζεις κόσμο ο οποίος όντως πέφτει, ας πούμε, μπαίνει στη λούπα αυτή? Ναι, βέβαια. Ναι. Ναι. Δηλαδή, μπορείς να μας πεις έτσι κάποια παραδείγματα? Θα σου πω. Μου έχει τύχει και εμένα προσωπικά πριν χρόνια. Δηλαδή. Έχω πέσει κι εγώ στη λούμπα. Σε αυτήν. Σε πλησιάζουν, σου λένε ότι έχουν ένα στημένο παιχνίδι, ότι η απόδοση είναι 7, 8, 10, 20, 30, ξέρω εγώ, φορές τα λεφτά σου. Σου ζητάνε κάποια λεφτά προκαταβολικά. Κάποιοι. Παλιά ήταν μπραφ όλο το χρήμα πριν το πλήρωνες. Μετά όμως άρχισαν λίγο ζοριζότανε τα πράγματα και το κάνανε δίνεις κάποια πριν και εφόσον βγει το παιχνίδι μου δίνεις μετά, υποτίθεται. Φυσικά κανένα παιχνίδι δεν έβγαινε. Ναι. Εννοείται, δεν έβγαινε κανένα παιχνίδι. Κοίταξε τώρα, για να μην κρυβόμαστε. Στημένο παιχνίδι το γνωρίζουν άνθρωποι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Παραπάνω πλέον δεν είναι στημένο. Και λογικό μου ακούγεται. Έτσι, και μια, πώς λέγει, και μια παροιμία, από τη στιγμή που το ξέρουν δύο δεν είναι μυστικό. Έτσι. Έτσι λοιπόν, από τη στιγμή που το ξέρουν τρεις, τέσσερις, πάνω από πέντε δεν είναι στημένο αυτό το πράγμα. Στημένο σημαίνει ότι στείνω εγώ προσωπικά ένα παιχνίδι, δεν με συμφέρει όμως αυτό το παιχνίδι να μαθευτεί. Το στείνω για την πάρτι μου. Αυτό λέει η λογική. Ναι. Τώρα, το παιχνίδι όμως όλο παίζεται στην τρέλα τη δικιά σου, στο αμάν να πάρεις λεφτά. Σε βλέπω τώρα εγώ, ότι σε βλέπω σε εισαγωγικά μέσα από το Facebook. Mm-hmm. Γιατί όλα από εκεί μέσα γίνονται. Εντάξει, Twitter όχι τόσο πολύ, σχεδόν καθόλου, όσο μέσα στο Facebook που υπάρχει και πιο πολύ η επικοινωνία, η προσωπική. Ναι, βλέπεις περισσότερα πράγματα, ας πούμε. Ακριβώς, βλέπει ο ακριβώς, ακριβώς έτσι. Και το θέμα ποιο είναι τώρα, άκου να δεις τώρα πώς το χρησιμοποιούν. Παραδείγματος χάρη, σε πλησιάζω εγώ και σου λέω, παίζεις στοίχημα, παίζω, λες, πώς πας, άσε, χάνω το ένα τάδο, θες ένα στημένο. Αυτή είναι η εξέλιξη. Ένα είναι αυτό, σε πλησιάζω πρώτος εγώ. Ένα δεύτερο είναι με πλησιάζεις εσύ. Πώς? Έχω εγώ ένα μουσαντένιο όνομα στο Facebook και κάνω ανάρτηση ότι σήμερα έχω
ή για την Παρασκευή έχω στημένο παιχνίδι με απόδοση 8. Το κάνω μια ανακοίνωση, το κάνω ένα post. Έρχεσαι εσύ, μου στέλνεις ένα μήνυμα, μεγάλε πόσα θέλεις το ένα τ' άλλο. Εκεί πλέον, στέλνοντάς μου εσύ πρώτος το μήνυμα, ήδη ψυχολογία, είσαι διατεθειμένος να πληρώσεις. Από τη στιγμή που στέλνεις πρώτος μήνυμα. Άρα... Έστω και διερευνητικά δηλαδή. Δεν έχει σημασία. Έχεις όμως την ψυχολογία του να πληρώσεις. Mm-hmm. Διότι αν δεν σε διέδε θα λέει στέλνεις μήνυμα. Τώρα, έγκυται σε μένα κατά πόσο είμαι επαγγελματίας να στο πλασάρω πολύ όμορφα το παιχνίδι. Στην αρχή υπήρχαν κάποιοι που ήταν τελείως ψυχροί. Δηλαδή... Ναι, είναι απόδοση 8, δώσ' μου 50 ευρώ και τα άλλα 50 ευρώ μετά το παιχνίδι. Μιλάμε για τέτοια ποσά. Τότε ήταν τέτοια ποσά, ήταν και πιο λίγα. Και 20 και 15 ευρώ και 25 ευρώ. Όταν λες τότε, πριν 2-3 χρόνια, ας πούμε. Τόσο περίπου, ναι. Κοίταξε, η ιστορία έχει 3 χρόνια βαρβάτα. Mm-hmm. Τον τελευταίο χρόνο έχει παραγίνει και έχουν εμφανιστεί πάρα πολύ. Δέχομαι πολλά μηνύματα από παιδιά. Τον ξέρεις αυτόν, δίνει αυτό. Προσπαθώ με νύχια και με δόντια να τους αποτρέψω να μην δίνουν ούτε ένα ευρώ. Στο Άσοχη 2 δηλαδή εσείς δεχτήκατε μηνύματα που ναι, σας ναι, λέγανε. Ναι, ναι, ναι. Και αρκετά και στο Facebook και στο email που ρωτούσανε. Στέφανος Βασιλιάδης, είναι καλός, τον ξέρεις. Γιατί ρε μάστορ, τον λέω τον ένα, γιατί να τον ξέρω, τι, δεν τον γνωρίζω το παιδί. Άλλοι γιατί πουλάει παιχνίδια. Μην, μα να σου πω, είναι 50 ευρώ, ρε, ούτε 5 ευρώ δεν αγοράζεις. Αυτή τώρα είναι μικρής ηλικίας ή και μεγαλύτερης. Δυστυχώς είναι και μεγαλύτερες. Ναι. Δυστυχώς είναι και μεγαλύτερες. Και μιλάμε και μεγαλύτερες και με ανθρώπους με οικογένειες και δυστυχώς. Δυστυχώς. Κοίταξε, είναι ένα πολύ επαγγελματικό στήσιμο. Πρόσεξε τώρα να δεις πώς μπορείς να το στήσεις όλο αυτό εδώ. Και ο λόγος της εκπομπής είναι αυτός. Να καταλάβει ο κόσμος ότι μπορεί εύκολα να στηθεί ένα τέτοιο πράγμα. Καταρχήν ανοίγεις ένα... όνομα στο Facebook. Mm-hmm. Άλλοι διαλέγουν ποδοσφαιριστών. Άλλος διαλέγει πλέον για να γίνει και πιο πιστευτός ένα όνομα. Χρήστος Ναζίρης. Θα ζητήσει ποτέ κανένας ταυτότητα. Άνοιξα εγώ τώρα ένα Χρήστος Ναζίρης. Έχω λίγο υπομονή. Θα μου πεις, καλά άμα πάω κάτω θα δω ότι το άνοιξε σήμερα. Ναι, έχω υπομονή όμως. Δεν θα αρχίσω από σήμερα που άνοιξα το λογαριασμό να διατυμπανίζω, έχω στημένα το ένα το άλλο, περιμένω. Στέλνω αιτήματα φιλίας το ένα το άλλο και από πίσω ετοιμάζω άλλα 2-3 ονόματα. Mm-hmm. Και ένα backup, ας πούμε. Θα σου πω τώρα τι ρόλο παίζουν. Από αυτά τα 3-4 ονόματα που πλέον έχει φτάσει κάποιος να έχει και 10 και 15 και 20 από πίσω, κοιτάζεις να πιάσουν όλη την γκάμα που απευθύνεσαι. Δηλαδή, θα κοιτάξεις να έχεις ένα όνομα από Κρήτη. Ένα ποντιακό, 3-4 ξένα ονόματα. Είναι ολόκληρη ιστορία αυτό. Κανα δυο γυναικεία ονόματα. Α, και τέτοια. Ναι. Αφού λοιπόν έχεις την αντοχή και περιμένεις με τα αιτήματα φιλίας, ναι, περνάει λίγο καιρός, αρχίζεις τσαπ, πετάς την πρώτη. Σήμερα έχω παιχνίδι με απόδοση 15. Στανταράκι. Είναι στημένο. Μου δίνετε 100 ευρώ πριν και 300 ευρώ μετά. Βλέπεις ότι δεν έχεις καμία απήχηση. Πρόσεξε τώρα. Πώς έρχεται η απήχηση. Βγαίνω, μπαίνω με το άλλο μου το όνομα. Και αρχίζω και λέω, μεγάλε με ενδιαφέρει. Βγαίνω, μπαίνω με το άλλο μου όνομα. Τσιμπάει. Είσαι βασιλιάς. Το προχθεσινό βγήκε. Θέλω και το σημερινό ο κόσμος να χαλάσει. Βγαίνω, μπαίνω. Αυτό όλο βλέποντάς το εσύ, πρώτον, τσιμπάς. Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Ναι. Εάν είσαι λίγο έξυπνος, απευθύνεσαι κατευθείαν σε μένα. Αν είσαι πολύ έξυπνος, λες, θα πλησιάσω πρώτα τους άλλους. Mm-hmm. Στέλνεις μήνυμα στον μεγάλε, έχεις πάρει από αυτόν. Σου λέει αυτός, ναι ρε, έχω πάρει. Καλός, καλός. Ρε, 3-3 έχει με στη μισή, έχω ξεκολουθεί να παίρνω χρήμα από αυτόν. Έπεσες. Καθάρισες. Από εκεί και ύστερα, αρχίζεις μετά, όταν περάσει αυτό, βγάζεις μετά το κερδισμένο σου.
Α, αν έχει αγοράσει κανένας από σένα, αυτομάτως τον μπλοκάρεις μετά. Ναι. Σπάτκιουτ, γιατί αφού αυτό που δίνεις δεν είναι στημένο, τι περιμένεις να βγει. Και άμα σπάσει, ας πούμε, ο Θεός το περιμένεις, περιμένεις, γι' αυτό σου λέω, περιμένεις, ανάλογα τι έχεις δώσει. Συνήθως αυτά τα παιχνίδια που λένε στημένα δίνουν ημίχρονα τελικά. Δηλαδή, άσο ημίχρονο διπλό τελικό, διπλό ημίχρονο άσο τελικό ή άσο ημίχρονο χ τελικό. Γιατί αυτά είναι που έχουν μεγάλες αποδόσεις. Περιμένω, αν σου έχω δώσει εγώ άσο ημίχρονο χ τελικό, ένα παιχνίδι, ας μην λέμε παιχνίδια, περιμένω. Αν δω ότι το ημίχρονο είναι 0-0, στο ημίχρονο σε μπλοκάρισα κιόλα. Για να μην... Αφού το χάσαμε κιόλα. Ναι. Να μην σε βρίσκει για μισή. Τελείωσε. Μπλοκάρισμα και ούτε φαίνεται τίποτα. Την άλλη μέρα ή μόλις τελειώσει το παιχνίδι, το οποιοδήποτε, κάνω εγώ μία ανάρτηση, τεράστια επιτυχία. Μάλιστα, αν χρησιμοποιείς ξένο όνομα, αρχίζουν κάτι. Εν τω μεταξύ δεν έχουν και τα αγγλικά τους, είναι, ξέρεις, το κάνεις που το κάνεις τα ξένο όνομα. Ναι, μίλα το σωστά. Ναι, το κάνουν με ξένο όνομα γιατί εσύ ο Έλληνας υποτίθεται ότι θα φας το τυρί. Και λοιπόν σπάσει το ποδάρι του διάολους που λένε και βγει. Α, ήδη, κοίταξε, αν το έχεις πουλήσει το παιχνίδι, ήδη έχεις στάνταρ ένα πελάτη. Γυρίζεις και λες εσύ, αμάν βρήκα φλέβα χρυσού, τον βρήκα. Εκεί, στο δεύτερο, εφόσον είσαι τόσο τυχερός, μιλάω τώρα, υποτίθεται ότι εγώ είμαι πολιτής, ναι. Πουλάω το παιχνίδι, το στημένο. Στο δεύτερο θα σου συζητήσω πολλά περισσότερα. Α, έτσι πάει. Ναι. Και αυτό που λέγαμε πριν για τους Άγγλους, θα δεις, μπορεί να το έχεις δει, μπορεί να το καταλάβουν τα παιδιά που τη λέω, κάτι win-win-win, ξέρεις, 30%, μιλάμε τώρα για κουφά πράγματα, από κάτω βλέπεις, αρχίζουν κάποιοι γράφουν, you are the king, you are the only one, ξέρω εγώ, το ένα το άλλο από κάτω, γίνεται αυτό το σούσουρο, βλέπεις καμιά 15-20 σχόλια. Και τσιμπάς. Και τσιμπάς. Υπάρχει, ξέρεις, μπορείς να στήσεις και ολόκληρη επιχείρηση, δηλαδή, όχι μπορείς, έχουν στηθεί τέτοιες επιχειρήσεις. Το κακό ξέρεις ποιο είναι. Θα σου πω τώρα πώς στείνονται οι επιχειρήσεις. Επειδή είναι μικροποσά, είναι έξυπνοι, πάνε σε μικροποσά. Οι διώξεις ηλεκτρονικού εγκλήματος ή τα παράνομα και τέτοια δεν πιάνουν τέτοια ποσά. Πιάνουν μεγάλα ποσά. Δηλαδή δεν τους απασχολεί εσύ ο μικροαπατεώνας. Πρέπει να γίνουν τόσες πολλές καταγγελίες. Να σε βρουν μέσω IP, το ένα, καταλαβαίνεις, τα ξέρεις τώρα, ναι, αυτά, αλλά πρέπει να γίνουν πολλές καταγγελίες. Δεν έχει γίνει όμως ποτέ για τέτοιες περιπτώσεις. Έχουν γίνει, αλλά στις 2, 3 και 4 καταγγελίες. Ναι, διότι αυτό το κάνεις, πρόσεξε τώρα, σου είχα πει στην αρχή τη διαδικασία, ανοίγεις ένα όνομα από πίσω, έχεις 19, ναι. Δεν το σταματάς. Ανοίγεις κι άλλα ονόματα, προχωράς, διότι το πρώτο σου όνομα κάποια στιγμή θα καεί, όπως λέμε στη γλώσσα. Δηλαδή θα το κάψεις το όνομα. Θα έχεις μπλοκάρει τόσους πολλούς που πλέον δεν υπάρχουν. Κατάλαβες. Άρα αυτό το όνομα φεύγει, έρχεται άλλο όνομα τώρα. Άλλος καινούριος. Τι γίνεται. Πώς στείνεται μία επιχείρηση για να δεις πώς μπορείς να πέσεις μετά αρκετά καλά στην παγίδα. Οι δυο μας. Εγώ δεν σου βάζω πολλούς. Οι δυο μας. Ναι. Αν ανοίξουμε από 10 λογαριασμούς έχουμε 20 αμέσως οπαδούς, ψεύτικους, φτάνει. 20 οπαδοί, υποτίθεται δηλαδή 20 πελάτες έχουν αγοράσει από μένα. Δεν θα χτυπήσεις 5-6 αληθινούς πελάτες. Να τους πάρεις από 100 ευρώ, να 600 ευρώ, αλλά να μοιραστούμε από 300. Τα χρήματα είναι αυτά πάντως. Ναι. Εκεί δεν είναι πολύ μεγάλα. Όχι, πλέον ορισμένοι έξυπνοι, διότι άρχιζε πλέον ο κόσμος και το καταλάβαινε. Διότι δεν μπορεί ρε κύριε να έχεις ένα όπως λες σίγουρο παιχνίδι, ναι, και να το πουλάς 50 ευρώ και 100 ευρώ. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή είναι σαν να σου λέω τώρα εγώ εσένα ότι ξέρεις τι, ξέρεις εσύ ρε Στέφανε προσωπικά, ξέρω εγώ με τον ΑΒ τρόπο, ότι ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν σου λέω εγώ για, θα βγει άσος, εγώ σου λέω για ένα μικρό μόνο. Θα βάλω ότι έχω και δεν έχω. Αλλά το ξέρεις ότι είναι όχι απλά σίγουρο. Δηλαδή και ο Θεός ο ίδιος να κατέβει, δεν μπορεί, άσος θα βγει. Και δίνει απόδοση 2 φράγκα, εγώ σου λέω. Δηλαδή διπλασιάζεις τα λεφτά σου. Όπως πολύ καλά το είπες, δεν βάλεις ό,τι έχεις και δεν έχεις. Να μην σου πω ότι μπορεί να παναδανιστείς για να βάλεις και παραπάνω και από αυτά που δεν έχεις. Αν έχω ζόρι, βέβαια. Όχι, εγώ σου λέω ρε παιδί μου, έχεις 2 σπίτια. Τα ποντάρεις τα 2 σου σπίτια. Και λες, έρχεσαι σε μένα, μου λες, δάνεισέ μου
να παίξω κι άλλα, ρε παιδί μου, γιατί είναι τόσο σίγουρο. Λοιπόν, εσύ αυτό εδώ το παιχνίδι, έρχεσαι σε μένα που ξέρεις ότι παίζω στοίχημα και μου λες, Φώτη μου, έχω ένα στημένο. Πόσο θα μου το πουλούσες? Καταρχήν, λογική είναι μάλλον πάρα πολλά. Τώρα αντιστρέφουμε τους ρόλους. Ναι. Εγώ θα σου κάνω άλλη ερώτηση. Καταρχήν, θα το πουλούσες? Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά νωρίτερα, ότι εάν εγώ ξέρω ότι είναι στημένο, σιγά μην το πω και στον εαυτό σου. Ούτε στη μάνα σου δεν το πεις. Ούτε στη γυναίκα σου δεν πρόκειται να το πεις. Γιατί ξέρεις, εφόσον είσαι στο χώρο, ότι όσο πιο πολύ το μαθαίνουν, τόσο πιο επικίνδυνο είναι. Δηλαδή και η UEFA και όλα αυτοί εδώ πέρα τι κάνουν? Έχει συστήματα, δικλείδες ασφαλείας. Φυσικά, σίγουρα, με τα πονταρίσματα. Δηλαδή όταν βλέπουν, ας πούμε, υπάρχει ένα παιχνίδι, ας πούμε, στο κουπόνι. Να μην λέμε και ομάδες, δεν κάνει, ξέρω εγώ, Καμπανιακός κάτω Πετρομαγούλα. Αυτό το παιχνίδι νορμάλ έπαιρνε 100 ευρώ και ξαφνικά βλέπει 100 χιλιάρικα. Κάτι γίνεται εδώ. Αμέσως. Τον μπλοκάρει. Πέφτει. Αυτό είναι από τις στοιχηματικές. Η FIFA, ναι, η FIFA, γιατί δίνουν λόγο και εκεί οι στοιχηματικές, mm-hmm, αμέσως πέφτει σύρμα και το μάτς παρακολουθείτε. Γίνεται κανονικά. Γίνεται κανονικά και παρακολουθείτε το παιχνίδι. Από πού έχουν βγει όλα αυτά εδώ που λένε για τα στημένα, ναι, και τέτοια. Κατάλαβες. Μετά βλέπουν ότι έχει παιχτεί υπερβολικό χρήμα σε αυτό το παιχνίδι ή σε αυτό το σημείο. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα παιχνίδι μεγάλων ομάδων που να λες, εντάξει, δικαιολογούνται ρε που είναι αυτά τα νούμερα, αλλά ένα ειδικό ποντάρισμα να έχει πάρει πολύ. Ξέρω εγώ, να σκοράρει ο Στέφανος στο πρώτο 20 λεπτό. Έχει πάρει υπέρογκο ποσό. Και δεν είναι από έναν που να πεις, ναι, έτσι ότι την κάρφωσε, πήγε ένας, τα κούμπη σελίδα που θα σκοράρει ο Στέφανος πριν το 20 λεπτό. Βλέπει ότι είναι διάσπαρτα τα πονταρίσματα και μαζεύεται ένα συνολικό ποσό. Όπα σου λέει, αυτό τώρα παρακολουθείτε. Το έβαλες εσύ στο 20 λεπτό. Πώς το έβαλες τώρα, για να δούμε. Mm-hmm. Παράδειγμα, μπορούμε να πούμε το μάτς τότε της Λιόν το 6-1 μέσα στη Ιουγκοσλαβία. Παλιά Ιουγκοσλαβία. Έτσι. Το ευρωπαϊκό. Που ήθελε αναγκαστικά 6 γκολ διαφορά η Λιόν για να προκριθεί με το ματάκι του αμυντικού, ξέρω εγώ. Εντάξει. Τι έγινε εκεί, έλεγε. Τίποτα. Τίποτα. Δεν υπάρχει, ξέρεις τι, δεν υπάρχει και αποδείξεις. Δηλαδή, τι, να έρθω εγώ να σου καταλογίσω εσένα σαν αμυντικό τι ευθύνη. Γιατί άφησες την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια σου. Την άφησα. Κοίταξε, αυτή μόνο ιστορία, στο οικονομικό είναι. Ναι. Αυτή η ιστορία, ξέρεις, τη μου θυμίζει λιγάκι με την ιστορία με την Τόπα. Τώρα που ξαναχάμε, ναι, ναι, όλα αυτά τα κρούσματα. Όλοι το γνωρίζουν ότι κάτι παίζει, απλά δεν το βγάζουμε παρά έξω μέχρι να έχουμε αποδείξεις. Και αποδείξεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθουν. Είναι ότι στην ντόπα μην ξεχνάς ότι όπως και οι έλεγχοι, αλλά και αυτοί που βγάζουν τις ντόπες, εξελίσσονται. Βέβαια. Έτσι, δηλαδή, τώρα εγώ ας πούμε που φτιάχνω την ντόπα και εσύ την ελέγχεις. Α, εσύ το, μου το βρήκες, εννοείται. Το βρήκες αυτό, άστο μεγάλε, έχω άλογο τώρα που δεν πρόκειται εκείνο, αυτό θα περάσουν μετά από 5 χρόνια. Άλλα 5-6 χρόνια για το ανιχνεύσεις. Σε αυτά τα 5-6 χρόνια που θα φτιάξεις εσύ για να το ανιχνεύσεις εκείνο, εγώ θα έχω βγάλει άλλο. Και αλυσίδα. Ναι, έτσι πάει. Επανέρχομαι στο δικό μας. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Τι γίνεται τώρα? Πλέον ξεφεύγουν και τα νούμερα. Δηλαδή, τώρα το έχουν γυρίσει και μέσω email. Δηλαδή, σε πλησιάζω εγώ εσένα να ξέρεις... Πιο σοβαρό υποτίθεται. Ναι, ακριβώς. Uh-huh. Σε πλησιάζω εγώ εσένα να ξέρεις το ένα το άλλο, δεν... Άσε μέσα από το Facebook, εσύ απατεώνες είναι όλοι. Ναι ρε, εσύ την έχω πατήσει, άστα, άστα, αγόρι μου, αυτά είναι εκτός Facebook όλα. Έχεις βρει κανέναν καλό? Τώρα σου μιλάω για στοιχομηθείες, πώς γίνονται. Ναι, έχω βρει έναν, αλλά φιλαράκι, δεν γίνεται να σου το πω. Αυτό είναι το επαγγελματικό παίξιμο. Ναι, και εκεί τι πόσα ζητάνε? Και 1000 ευρώ. Και 1500 ευρώ. Τα δίνει ο κόσμος? Ναι. Ναι. Mm-hmm. Και όταν τα χάνει μετά τι κάνει? Δηλαδή, εσύ φαντάζομαι έχεις ακούσει τέτοιες ιστορίες. Το μετά, κοίταξε, εντάξει, το μετά το κοπανάνε θέλει. Το κεφάλι τους στα ντουβάρια, το ένα το άλλο, γιατί εντάξει, δεν έχω κάνει τον αγοραστή ώστε να ξέρω τι γίνεται μετά, αλλά έχω ακούσει από θύματα, να το πω έτσι, που έχω μιλήσει. Ναι, τι σου λένε, ας πούμε? Ότι, ξέρεστε, την πατήσαμε άσχημα, γιατί πήγα και έδωσα σε εκείνον 1000 ευρώ. Ναι. Το λέω, εσύ, είσαι σοβαρός. Από ό,τι καταλαβαίνω, κάπως δηλαδή μπορεί να την πατήσει και μια και δύο και τρεις φορές. Ναι. Κοίταξε, είναι, δεν είναι, εάν δώσεις 1000 ευρώ, την πατάς μία φορά. Το κέσεις, το φυσικό. Αν δώσεις 20, 30, 50, 100 ευρώ, την πατάς πολλές φορές, όχι μία. Ναι. Ναι. Άρα το έξυπνο, ας πούμε, για τους απατεώνες είναι τα μικρά τα ποσά. Βέβαια.
Απλώς όμως τώρα δεν γίνεται τόσο πολύ πιστευτό το μικρό ποσό. Ναι. Διότι σε εισαγωγικά λίγο έχουν ξυπνήσει οι παίκτες και σου λέει, κάτσε ρε φίλε, πόσο 50 ευρώ το πουλάς το παιχνίδι. Αλήθεια, οι καταθέσεις πώς γίνεται, δηλαδή εγώ να σου ζητήσω. Ανάλογα. Χρόνια, αν είναι τα, για μικρά είναι. Ποσά, ναι. Είναι με PaySafe. Α. Που είναι ανώνυμο. Κατάλαβες. Mm-hmm. Μεγάλα ποσά μπορούν να γίνουν και με Western Union και με τα πάντα. Western Union, τα οποία ας πούμε δεν είναι. Θέλει, θα μου πει, δείχνει όνομα. Ε, βέβαια. Ωραία, και. Μπορεί να είναι κάτι πλαστό, ας πούμε, ψεύτικο. Τι μπορείς να μου κάνεις. Εγώ σου λέω, σου δίνω Western Union ένα όνομα, μου δίνεις εσύ τα 2.000, ξέρω εγώ, που θέλω για το παιχνίδι. Θες να πεις δηλαδή ότι επειδή, όπως κατάλαβα, υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν κλάψει πολλοί άνθρωποι τα λεφτά τους. Ναι. Δεν το κυνηγήσανε μετά, έστω και στην δίωξη. Πήγανε κάτι. Στη δίωξη. Τι κάνανε εκεί. Από αυτόν εδώ το τύπο μου ζήτησε 2.000. Πας εσύ ρε παιδί μου και καταγγείλεις εμένα. Ναι. Ωραία. Ναι. Και έρχομαι εγώ και λέω όχι. Μου ζήτησε τρία σημεία και τον είπα εγώ για αυτά τα τρία σημεία πρέπει να μου δώσει 2.000 και μου τα δώσει. Ούτε τον ζόρισε, ούτε μόνο του πήγε και έκανε την κατάθεση. Ούτε με κανένα πιστόλι τον πήγα εγώ στον κρότο, ούτε τίποτα. Το τι σας λέει αυτός είναι επειδή χάθηκαν αυτά τα τρία τα σημεία. Καταλαβες. Δηλαδή δεν είναι κάτι το που μπορεί εμένα να με χωρίσει. Δεν πιστεύω είναι τόσο απλό, α πούμε. Όχι, είναι τόσο απλό σε αυτή την περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση είναι. Κοίταξε, εάν πα σε μεγάλα ποσά, γι' αυτό σου είπα, δεν έχουν χρόνο και τα άτομα. Η δίωξη ασχολείται με μεγάλα νούμερα. Κατάλαβες. Άμα μου λες τέτοια ποσά όμως τώρα που πλέον υπάρχουν, ας πούμε, 1.000-2.000 ευρώ. Ναι, αλλά να σου πω λίγο κάτι. Και αν είναι και πολύ ο κόσμος. Ναι, αλλά πρέπει να είσαι σαν αγοραστής, σαν πολιτής τώρα να μιλήσω. Ναι. Πρέπει να είσαι πολύ τυχερός να πιάσεις 4-5 με τη μία. Συνήθως 1-2 σου κάθονται. Μα κι άλλως και φτάνει κιόλας. Από ένα-δύο, από 1.000-2.000. Άστο, καληνύχτα. Γι' αυτό σου λέω είναι και κομπίνα. Είναι και πολλά άτομα μαζί. Δηλαδή μπορούσε άνετα να είναι αυτό με 3-4 άτομα. Φαντάζεσαι, ναι. Προηγουμένως σου είπαμε 2 άτομα. Φαντάζεσαι να την κάνανε αυτή τη δουλειά 4 άτομα. Από 15 ψεύτικα προφίλ, έχεις καμιά 50 οπαδούς. Έχεις κάνει ολόκληρο γκρουπ που σε ακολουθούν, υποτίθεται. Ξέρεις τι εύκολα θα μπουν τα ψάρια μέσα. Στο δίχτυ. Μάλιστα. Επίσης, ένα άλλο κόλπο. Πρόσεξε τώρα. Αυτά όλα προσέχετε, παιδιά, γιατί θα πέσετε σε τέτοιες παγίδες. Στο τέλος θα πούμε έτσι και κάποιους τρόπους να την αποφεύγουμε, τι να προσέχουμε. Να σου πω. Άλλος τρόπος τώρα. Επίσης, καλός, έξυπνος τρόπος να πουλήσεις τη μέρα. Σας βάζουμε ιδέες, έτσι. Μα όχι, ίσα ίσα τα λέμε αυτά. Αν πάει κανένας τώρα να τα κάνει, ξέρετε εσείς πώς θα το αντιμετωπίσετε το θέμα. Στέλνω. Παίρνω μία κατηγορία. Ας μιλήσουμε για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ωραία. Η κάθε αγωνιστική, μάλλον δεν παίρνει στο ελληνικό πρωτάθλημα επειδή έχει σπαστές αγωνιστικές. Δηλαδή, κάποια παιχνίδια γίνονται Σάββατο, κάποια Κυριακή, κάποια Δευτέρα. Ναι. Συνήθως από Αγγλίες, πρώτη, δεύτερη, conference. Αυτές τα περισσότερα, δηλαδή αν είναι να γίνουν 15 παιχνίδια, τα 14 γίνονται Σάββατο. Ένα μόνο θα γίνει Κυριακή ή Παρασκευή ή Δευτέρα. Παίρνεις λοιπόν αυτό το πρωτάθλημα και λες, συγγνώμη η εκφρασή μου κιόλας, του πούστη. Σε μία αγωνιστική δεν θα κάτσει άσο ημίχρονο χ τελικό ένα παιχνίδι. Θα κάτσει. Με τις πιθανότητες, ναι. Άκου τώρα. Παίρνω λοιπόν πόσα παιχνίδια έχει, 15. Παίρνω 15, πρόσεξε τώρα, πάμε σε μια άλλη κατηγορία που λέει θα σου δώσω το στημένο για να δεις όμως πόσο εντάξει είμαι, θα με πληρώσεις μετά. Λες εσύ, τον βρήκα. Καλή ξηγά δεν είναι αυτή. Σωστό. Θα μου δώσεις, Στέφανέ μου, 300 ευρώ. Δεν έχεις να χάσει κάτι. Αλλά αν βγει αυτό που θα σου δώσω. Ναι. Λες εσύ, οκ. Okay. Τι κάνω εγώ τώρα. Βρίσκω 15 αγοραστές, ναι, και πουλάω 15 διαφορετικά σημεία. Από το ίδιο πρωτάθλημα όμως, πρόσεξε, όχι από δεξιά και, από το ίδιο πρωτάθλημα. Κάτι θα βγει. Ένα βγήκε, πρόσεξε τώρα, τους υπόλοιπους 14 σας έχω μπλοκάρει, γεια σας, ναι, είστε χαμένοι εσείς. Ωραία. Παίρνω τη συνομιλία που κάναμε μεταξύ μας, ναι, με τον κερδισμένο και την κάνω ανάρτηση. Με πιστεύουν όλοι. Τη συνομιλία. Τα χρήματα αυτό θα τα πάρεις όμως από αυτό, να. Περίμενε. Πρώτη εκδοχή είναι ανάλογα.
Μεγάλε, δεν στο έδωσα το παιχνίδι. Ναι, πρέπει να με πληρώσεις. Δεν θέλω. Δεν πειράζει, χάνεις το επόμενο. Το επόμενο δεν στο δίνω. Εκεί τώρα αποφασίζεις εσύ. Του δίνω τα 300 ώστε στο επόμενο. Εκεί αρχίζουν τώρα κάποια παιχνίδια. Μου λες, ναι, ξέρεις τι, όμως δεν σε πίστευα και έβαλα μόνο 20 ευρώ και πήρα 150. Δεν έχω να σου δώσω εγώ τα 300. Ναι, εκεί τι κάνεις. Δώσ' μου τα 50. Πέφτουν τα παζιά. Άντε, να σε βοηθήσω. Από τα 150 που κέρδισες, δώσ' μου τα 70 παραδείγματος χάρη και τα άλλα 80 ποντάρισέ τα στο επόμενο που θα σου δώσω. Και θα με χρωστάς. Και ξανακάνεις το ίδιο. Δεν του έκατσε με αυτόν, τον μπλόκαρες, του πήρες όμως τα 70. Πας στον επόμενο τώρα. Αυτό είναι περίπλοκο, αλλά πιο έξυπνο. Ναι. Ακούγεται. Μα σου λέω, όλα έχουν εξέλιξη. Αυτό που σου λέω τώρα είναι η τελευταία εξέλιξη. Ναι. Αυτό εδώ πέρα, με τα μηνύματα. Κάνω μετά εγώ μία φωτογραφία το μήνυμα, μιλούσα εγώ μαζί σου. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι αυτό, όπως είπαμε Στέφανε, έτσι 300 ευρώ μετά το παιχνίδι. Έγινε, είναι σίγουρο να ποντάρω, ρε σου λέω, γκαραντή είναι. Το τραβάς μία φωτογραφία αυτό, το πώς τώρα. Δεν με πιστεύετε, ρώτησε και τον Στέφανο. Τι θα πεις εσύ, ότι δεν στο έδωσα, αφού στο έδωσα, να φαίνεται στο μήνυμα. Έτσι. Έτσι λοιπόν, έβγαλες. Κατάλαβες πώς μπορείς να δικτυωθεί. Σε γενικές γραμμές, Στέφανο, σου πω το εξής. Δεν υπάρχει στημένο παιχνίδι στο Facebook. Που να πουλιέται. Πουθενά. Έτσι. Στημένα παιχνίδια, καταρχήν, εάν υπάρχουν, γιατί πρέπει να προσέχουμε το τι λέμε, ναι, ναι. Εάν υπάρχουν, κοστίζουν πάρα πολλά λεφτά. Και είναι και λογικό. Ένα. Δεύτερο. Το ξέρουν πολύ, πολύ, πολύ λίγοι. Δεν είναι δυνατόν. Και όσοι το ξέρουν είναι μάλλον στις φυλακές. Βλέπει ψωμιάδες. Πρόσεξε τώρα, δεν μπορεί να το ξέρεις εσύ ο απλός θνητός. Πας με 50 ευρώ να πάρεις τι, να αγοράσεις τι. Ένα σίγουρο παιχνίδι με 10 απόδοση. 10 απόδοση ξέρεις τι σημαίνει, ότι άμα βάλεις ένα σπίτι παίρνεις 10 σπίτια. Άμα βάλεις ένα αυτοκίνητο παίρνεις 10 αυτοκίνητα. Με τι, με 50 ευρώ. Και δεν το παίζω εγώ μόνος μου να πάρω 40 αυτοκίνητα. Όχι, απλώς. Και αυτοί, συγγνώμη καμιά φορά, γιατί χτυπάνε πού. Τι εννοώ χτυπάνε πού. Όταν καμιά φορά τον κοντράζεις κάποιον και τον πεις, καλά ρε, γιατί δεν τα παίζεις μόνος σου. Mm-hmm. Εσύ, να οικονομήσεις εσύ ρε, γιατί τι είσαι, ρομπέντο δασόν, θες να οικονομήσουν όλοι οι άλλοι. Στην αρχή ξέρεις, έπαιζε αυτό. Κατάγομαι από φτωχική οικογένεια και θέλω να βοηθήσω τους φτωχούς και τώρα λοιπόν, ναι. Εν πάση περιπτώσει, μετά πήγε στη φάση ότι ξέρεις τι, δεν μπορώ ρε εσύ εγώ να ποντάρω τόσα κατευθείαν. Όντως, οι στοιχηματικές εταιρείες σου έχουν ένα πλαφόν. Δεν μπορείς, ας πούμε, εσύ να πάει να ποντάρεις 100 χιλιάρικα σε ένα παιχνίδι, σε μια στοιχηματική εταιρεία. Ναι, μπορείς όμως σε 7 στοιχηματικές εταιρείες. Μπορείς σε 10 στοιχηματικές εταιρείες να ποντάρεις. Σε μία δεν μπορείς. Άρα, αν ακούσετε ποτέ κανένα να σας πει, ναι ρε μεγάλη, και τι θες να πάω να κάνω τώρα, να πάω να βάλω 100 χιλιάρικα στο συγκεκριμένο, αφού το όριό μου είναι ας πούμε 500. Εγώ αυτά τα 500 τα έπαιξα. Γιατί σου ξαναλέω, η κάθε στοιχηματική εταιρεία σου επιτρέπει ένα όριο. Μπορεί να έχεις μέσα λεφτά. Να έχεις εσύ ας πούμε 100 χιλιάρικα σε μια στοιχηματική. Κατάλαβα, ναι. Και να πεις 100 χιλιάρικα τα ποντάρω εκεί, θα σου πει όχι. Δεν γίνεται. Έγκριση, παραέγκριση, θα σου πει maximum 20. Ωραία. Πάρε τα άλλα 80 και παίξε. Άλλα 20 στη μία, άλλα 20 στην άλλη. Πάνε 20 παίξε σε ένα προποτζίδικο. Πάρε άλλα 10 πάνε παίξε σε ένα άλλο προποτζίδικο. Σε μια άλλη στοιχηματική εταιρεία. Σε μια άλλη στοιχηματική. Δόξα. Να, έχει. Στοιχηματικές. Άρα ούτε αυτό στέκει. Είναι καθαρά. Και να μην το πάω και μακριά. Προχθές, όνομα δεν λέω. Αυτός που θα το δει θα καταλάβει. Έτσι. Με ρωτούσαν πάλι για ένα συγκεκριμένο άτομο. Γιάννης Μουριάς, Μαριάς, κάπως έτσι λέγεται. Εάν είναι γκαραντή τα παιχνίδια του. Ρε παιδιά, τώρα γυρίζω από εδώ, αφήνω. Ρε παιδιά, μην πέφτετε σε αυτή τη λούμπα. Δεν υπάρχει, και αν έχει κάτσει κανένας, εγώ ξέρεις πότε, τι λέω σε αυτούς. Μα μου λέει αυτός μου έδωσε ένα, δεύτερο σου έδωσε. Πετυχημένο. Εάν μου φέρεις έναν με τρία πετυχημένα, ναι. Εγώ θα σου το πω μετά, δώσε ό,τι έχεις και δεν έχεις. Εάν έχεις πάρει από έναν τρία πετυχημένα σερί, δώσε ό,τι έχεις και δεν έχεις. Ο άνθρωπος είναι γκαραντή πηγή. Με το ένα, σου είπα πως είναι το ένα. Και έπεσε στην τύχη. Είναι αυτό, χτυπάνε στην αφέλεια του κόσμου. Εγώ αυτό που λες τώρα όλα δεν την ήξερα την ιστορία, τώρα τη μαθαίνω μαζί με σένα.
Ξέρω όμως παραπλήσεις άλλες ιστορίες, όπως ας πούμε καλή ώρα και με τις μετοχές της Ανατολής που είχαν βγάλει. Υπάρχουν κάθε φορά τέτοιες ιστορίες και εκεί πατάνε, στην αφέλεια του κόσμου. Στην αφέλεια και στο μαρασμό, διότι αυτή τη στιγμή ο Έλληνας, όλοι έχουμε υποστεί ένα μαρασμό, έχουμε υποστεί μια τέτοια, ας το πούμε απλά και λαϊκά, φτώχεια, που προσπαθεί ο καθένας να πιαστεί από πουδήποτε. Ναι. Ξέρεις, σε χώρες με κρίση, ο τζόγος και η τατάνα. Έτσι, είναι που ευημερούν. Το δεύτερο επίσης το καταλάβατε, έτσι. Ναι, ακριβώς. Αυτά είναι που ευημερούν. Ο τζόγος, γιατί σου λέει, μήπως με 5 ευρώ πιάζεται, βγάλω 10 χιλιάρικα. Πάντως, Φώτη, πάρα πολύ σημαντικό. Έστω και για 50 και για 100 ευρώ, εγώ πιστεύω ότι καλό είναι, εάν κάποιος πέσει θύμα ενός τέτοιου. Ναι, 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 καταγγελία. Καταγγελία. Ναι. Κοίταξε. Έστω και αν είναι για 10 ευρώ, 5 ευρώ. Απλώς ξέρεις τι. Αν δεν έρθει στην καμπούρα σου, γιατί το λέω, καλό θα ήταν όλους αυτούς να τους βγάζουν φόρα παρτίδα. Αλλά τι γίνεται. Εγώ, επειδή δεν σε αφορά το θέμα, το προσπερνάς. Ναι. Έτσι. Όχι ρε φίλε, μην το προσπερνάς. Δεν σε αφορά τώρα, μπορεί να σε αφορέσει αύριο, μπορεί να μην αφορέσει, να αφορά έναν δικό σου άνθρωπο. Ούτως ή άλλως αυτό το που κάνουμε τώρα νομίζω ότι θα βοηθήσει κόσμο. Κατάλαβες, ακριβώς. Δηλαδή, βλέπεις ας πούμε μέσα, γράφει ένας, μην αγοράζεται από αυτόν, είναι απατεώνας, μου έφαγε τα λεφτά του ένα το άλλο. Οκ, προφυλάζεις κάπου κάποιους ανθρώπους. Κάποιοι άλλοι όμως δεν βλέπουν το δικό σου post, διότι δεν είσαι φίλος. Ο έξυπνος εκεί θα αποσκοπήσει. Έχουν πιάσει κανένα, ξέρεις. Όχι, όχι. Έχουν πιάσει κάτι πολύ μεγάλους, γι' αυτό σου το είχα πει, ναι. Που ήταν με πάνω από 100 εκατομμύρια. Σοβαρά. Ναι, ναι. Μιλάμε για τρελά λεφτά, έτσι. Ναι, ναι. Που ήταν με 80-100 χιλιάρικα πουλούσαν το παιχνίδι και τέτοια. Αυτά τα νούμερα ήταν τα πιστευτά. Δεν τι λέγαμε προηγουμένως. Mm-hmm. Κατάλαβες. Μάλιστα. Και τους έχουν πιάσει με τέτοια. Που εντάξει, αυτοί έκαναν το λάθος, είχε και πιο μικρά ποσά. Έκαναν το λάθος ότι. Γιατί έχουμε φτάσει σαν χώρα και στο σημείο να λες ότι δεν με ακουμπάει τίποτα πλέον. Δηλαδή οι άνθρωποι είχαν φτάσει και δίνανε προσωπικούς τους λογαριασμούς τραπεζών. Έλληνες ήταν αυτοί. Ναι, Έλληνες. Εμείς είμαστε οι έξυπνοι, δεν το συζητάμε. Συν, τώρα δεν θέλω ούτε ρατσιστή να με πείτε ούτε τέτοια πράγματα, έτσι. Έχει. Αυτό το κάνουν Έλληνες επιτοπλίστων, ναι, ναι. Αλβανοί έχουν μαγκέψει και Σέρβοι. Αυτές οι τρεις οι κατηγορίες, πρώτοι είμαστε εμείς, κορυφή. Δεν πεζόμαστε στα κόλπα και σε αυτά. Πρωτιά, Ναι, ναι, οι υπόλοιποι είναι δευτεράντζες όλοι. Κλέβουν και το κάνουν. Τις πρωτιές είναι δική μας. Και όχι μόνο τους δικούς μας και φαντάζομαι και το όλο τον κόσμο. Ναι. Γιατί όπως είπες και εσύ νωρίτερα. Έχει ξένους, έχει τα πάντα. Αυτοί που τους πιάσανε, τι έκαναν. Είχαν φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο αφασίας, να το πω. Δεν φοβάμαι κανένα να το πω. Που έλεγαν, όχι, μην μου τα δίνεις, κατέθεσέ τις στο λογαριασμό μου. Και είχες αποδεικτικό στοιχείο, εσύ, δηλαδή καταθετήριο τραπέζι. Αλλά δεν τους ένοιαζε. Φαντάζομαι, δηλαδή είχα φτάσει σε τέτοιο σημείο. Σου λέει, ποιος θα ασχοληθεί μαζί μας. Και αυτή η ιστορία πότε έχει γίνει, είναι πρόσφατη. Όχι, είχε αρκετά χρόνια. Αφού σου λέω, μαζεύτηκε, τα αφήνανε μέσα, μαζευόντουσαν εκατομμύρια. Βάλε 20 χιλιάρικα, βάλε 40, βάλε 50. Βάλε εκείνο, άστο, γεια σας, άλλος. Πήγαινες εσύ μετά στην τράπεζα, έλεγες, δώστε μου τα στοιχεία, τώρα δεν μπορεί να σου δώσει τράπεζα στοιχεία. Κατάλαβες. Άλλαζαν κινητά. Ιστορία ολόκληρη. Ιστορία μιλάμε. Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε, θα πεις λιγάκι στους φίλους μας. Τι πρέπει λοιπόν, να προσέχουνε. Πρέπει να προσέχουμε, καταρχήν, ονόματα ποδοσφαιρικά. Είμαι ο Ρονάλντο, είμαι ο Μέση. Ναι, για το Facebook, παιδιά, όλα. Πλέον, μετά, μην εμπιστεύεστε τόσο πολύ ελληνικά ονόματα με κάποια φωτογραφία. Η φωτογραφία αυτή. Άμα χτυπήσεις στο Google, μπορεί αυτός ο άνθρωπος που είναι εκεί στη φωτογραφία να ανήκει και στη Νότια Αφρική. Και φυσικά, πού να ξέρει ότι πήρε κάποιος τη φωτογραφία του, έχει κοτσάρει ένας Νίκος Μαριάς και πουλάει παιχνίδια. Εντάξει. Τρίτον, ό,τι και να σας πούνε, ό,τι αποδείξεις, σας λέω και πάλι, η μόνη απόδειξη είναι δώσ' μου 3 παιχνίδια σε ρί κερδισμένα, στο τέταρτο σε πληρώνω όσα θέλεις.
Εγώ σαν Φώτης αυτή τη στιγμή, στοιχηματικά αν μιλήσω, εάν βρω κάποιον που θα μου δώσει, όταν λέω κερδισμένα, εντάξει, κερδισμένα μπορεί να δώσω κι εγώ τρία σερή παιχνίδια. Μιλάμε στημένα, ας το πούμε. Και στη σεζόν δώσατε όχι μόνο τρία. Ακριβώς, αρκετά. Καλά πήγαμε, δόξα τω Θεώ, καλά πήγαμε. Έτσι, όχι τέτοια παιχνίδια. Δώσ' μου τρία επανωτά από 10 απόδοση και πάνω, εγώ το τέταρτο θα συμπληρώσω όσο θέλεις. Και όσοι με ακούτε, από αυτούς που πουλάνε παιχνίδια, τους δίνω το δικαίωμα να με πλησιάσουν εμένα. Άσοχη 2, παπάκι, citizentv.gr, το email. Άσοχη 2, στο Facebook, Citizen TV. Όσοι θέλουν, ας με πλησιάσουν. Ας μου δώσουν με πάνω από 3, με πάνω από 10 απόδοση, εγώ το τέταρτο θα τους πληρώσω όσο θέλουν. Και εγώ να πω επίσης ότι όσοι φίλοι παρακολουθούν αυτό το βίντεο και έχουν δικές τους τέτοιες εμπειρίες, θα ήθελα παρακαλώ στα σχόλια από κάτω να μας γράψετε κι εσείς τι πιστεύετε και όλα αυτά. Αυτά που λέμε, που συζητάμε τώρα εδώ με το κάτω πότε. Από το βίντεο, όταν βγαίνει το βίντεο, παιδιά, υπάρχουν σχολιασμοί. Όσοι έχετε τέτοια παραδείγματα, θα σας παρακαλέσω έτσι για να μαζευτούμε. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Να μαζευτούμε πολύ, Στέφανε. Πολύ. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Βέβαια, είναι. Πρέπει να σταματήσει. Και θα ασχοληθούμε και άλλη φορά. Στα τρόπια μας τα τρώει η φορεία μας, τα τρώνε και ακριβώς. Και άλλη φορά θα ασχοληθούμε επίσης με, όχι με τα στημένα, με τις προγνώσεις επιπληρωμή. Αυτό θέλει μεγάλη κουβέντα τώρα. Ναι, θα το σου ξαναλέω. Άλλη φορά, με το στάθος, άλλη φορά. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή πιάσαμε τα στημένα. Υπάρχει άλλος ένας πόνος, να το πω έτσι, που είναι ένας πόνος με τα στημένα. Και αυτό που γίνεται μέσα στο Facebook. Ξαναλέω, θέλω παιδιά κάτω από το βίντεο σχόλια, να μαζευτούμε όσο γίνεται πιο πολύ, γράφτε ονόματα. Ποιοι ήταν αυτοί από αυτούς που πήρατε, και εγώ σας το λέω και ο Στέφανος, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε, να μαζέψουμε χαρτιά, να τους βρούμε με IP, στη δίωξη, θα δούμε τι θα κάνουμε. Mm-hmm. Συμφωνείς? Εννοείται, δεν το συζητάμε. Έτσι, μπράβο. Και μακριά από παντεώνες. Παιδιά, προσοχή, τα μάτια σας 400. Και, όπως, και κλείνω με αυτό, η επόμενή μας εκπομπή θα είναι επιπληρωμή προγνώσεις. Άλλο ένα μεγάλο αγκάθι. Ωραία. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σας χαιρετήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φώτη, που κάναμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ευχαριστώ. Δεν θα χαιρετήσω όπως χαιρετούσαμε στην στοιχηματική εκπομπή. Όχι, έτσι. Όχι, όχι, γιατί εγώ δεν. Άσε, γιατί έχουμε και αντιγραφές αρκετές. με τη νέα σεζόν θα έχουμε καινούριο χαιρετισμό. Μαθαίνω τώρα εγώ, τώρα σε λίγο καιρό, τέλη Αυγούστου, αρχή Σεπτέμβρη, θα ξαναβγείτε πάλι. Ξεκινάμε, να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε λίγο τα πρωταθλήματα και θα έχουμε και κάποιες αλλαγές. Εντάξει, α δούμε. Όσο να μπορούμε, όσο το δυνατόν, έστω ένα μεροκαματάκι να βγάζουν όλοι μας να βγάζουμε, γιατί και εμείς τα παίζουμε. Ένα μεροκαματάκι, παιδιά, μην πάτε για περισσότερα. Μην πάτε να γίνετε πλούσιοι, όχι από το στοίχημα, από πουθενά, ρε παιδιά. Πληρολεξία. Πλούσιος γίνεσαι μόνο με τη δουλειά σου. Έτσι. Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.